Λες και λίγο τη σπανική μου την καιρό, γιατί ούτε φερσία είχα λησιβούλου εκεί, το παιδιά. Γιατί σταυροκόπιασαι. Όλοι φαντάρι πριν που στη μάχη, κάνουν το σταυρό της Νίκο μου. Είμαστε στον αέρα. 3, 2, 1, πάμε. Είναι το πρόσωπο των ημερών. Ένας άνθρωπος που πρόσφατα έκανε πολύ θόρυβο και μάλιστα παρατεταμένο. Ένας σεξι άνδρας για όσους αρέσκονται σε γκράνι καταστάσεις. Ο νοόσοφος Νίκος Καρβέλας, κυρίες και κύριοι, κάποτε πήρε μόνο ένα ευρώ αμοιβή για να τραγουδήσει στο κοινό του. Δεν το είχα ξανακάνει αυτό, ένιωσα πολύ περήφανος. Γιατί μέχρι τότε τι έκανες όταν τραγουδούσες, Νικόλα μου? Πλήρωνα από την τσέπη μου το κοινό να με ακούσει. Πολλά. 20 ευρώ το κεφάλι και 50 αν είχα στο πρόγραμμα και το «Ο σκύλος μου είναι γκέι και για μένα μόνο κλαίει». 30 ευρώ επιπλέον για να ακούσουν ένα τραγούδι. Όχι, για να του κατουρίσω. Γιατί βρε Νικόλα μου έκανες τέτοιο πράγμα? Έβγαζα το σκύλο βολτά. Μη με πας κατευθείαν στα βαθιά, Νικόλα μου. Ένα-ένα. Πάμε να κάνουμε λίγα νούμερα. Τι ακριβώς συνέβη με την Νίκη τη Λιμπεράκη? Με κυνηγούσε κανένα ξάμινο. Η Λιμπεράκη? Όχι, το λυκό σκυλό της. Νόμιζε ότι μία αλεπού που μπαίνει κάθε βράδυ στο κοτέτσι. Ναι, αλλά από τότε οι προτάσεις πέφτουν βροχή. Ισχύει. Χθες μου τηλεφώνησε από την Gazprom. Με ζητάει ο Πούτιν. Τι θέλει? Να φτιάξει νέο αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Ρωσία. Και από πού θα περνάει? Απ' τη λεκάνη μου. Νικόλα. Μην τολμήσεις να με ξαναδιακόψεις. Μα δεν μιλούσες. Μιλούσα με σιωπέσανο. Η νοσοφία είναι μια ιδεολογική αίρεση της κοσμικής πραγματικότητας. Ορίστε. Τον κόπο μου μυρίστε. Έχεις μπροστά σου ένα άξιο συνεχιστή του Σοκράτη και το Φιμώνης. Νομίζω θα περιοριστώ στις ζητήσεις του Βόλου. Εδώ ήρθα και να δείξω το έργο μου. Ήταν το επόμενο θέμα, Νίκο μου. Νοσοφία λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Το διάβασα το βιβλίο σου, ξέρεις. Θες να πω την αλήθεια? Η αλήθεια είναι σχετική, πετεινό μυαλί. Αυτό που για σένα είναι αληθές, για τον Θάνο Καλλήρη μπορεί να είναι ψευδές και το αντίστοφο. Αλλιώς θα ήσασταν ακόμα μαζί και ας έχει τελειώσει εδώ και 45 χρόνια το Λύκειο. Θα είμαι ειλικρινής. Από το βιβλίο σου δεν κατάλαβα Χριστό. Εδώ δεν κατάλαβα εγώ που το έγραψα. Θα καταλάβανες εσύ που το διάβασες. Όταν δεν καταλαβαίνεις ούτε και από ένα έργο, σημαίνει ότι αυτός που το έγραψε είναι φιλόσοφος. Αλήθεια. Τότε από τους σύγχρονους φιλοσόφους, εμένα ο αγαπημένος μου είναι άλλος. Ποιος? Ο αντιπρόεδρος του Δησαϊκού. Ο Θωμάς Ματιός. Ναι. Όταν τον είχα πρωτοακούσει, νόμιζα ότι παθαίνει κάποιο ελαφρύ εγκεφαλικό. Πού να φανταστώ η γυναίκα ότι απήγγειλε φιλοσοφία? Η φιλοσοφία ενός ένα είναι ο κοινός νους του επόμενου. Wow! Μα πού τα βρίσκεις, Νικόλα μου? Την Google. Γράφω καταλαβίστηκα Παναγιώτης Χατζηστεφάνου, βλαχάρα, αισθάνομαι τυχερός, έντερ και μου βγάζει τα τρία πρώτα κεφάλαια της νοσοφία. Νίκο μου, έχεις κάνει τεράστιες επιτυχίες στη μουσική. Τώρα διαπρέπεις και ως φιλόσοφος. Ποιο είναι το επόμενο σου βήμα? Μετά τη συνέντευξή μου με την Λιμπεράκη μου ήρθε μια καταπληκτική ιδέα για ένα θεατρικό. Γράφω ήδη το μονόπρακτο για ένα διάσημο βασιλιά, το Λεοπόλδο, τον οποίο θα παίζω εγώ. Βασίζεται και σε μένα δηλαδή το έργο. Και πώς θα λέγεται? Ο Λεοπόλδος. Τρομερό. Και ποια είναι η υπόθεση? Δεν έχω ιδέα. Θες μια σαπ? Τι είναι σαπ? Σύντομη απόδοση περιεχομένου. Ναι, θα την ήθελα πολύ. Πάρτι! Μυρίζει επιτυχία το έργο σου, Νικόλα μου. Έπεσαν οι μάσκες, Ναταλία. Ούτε εσύ μπορείς να αντέξεις την τσούφια πραγματικότητα του Νίκου Καρβελά. Αποχωρώ! Αποχωρώ, ρε.